στην ανεπάρκεια των ελληνικών κυβερνήσεων, τη διαφθορά αλλά και τον υπερδανισμό αποδίδουν 7 στους 10 Έλληνες στην οικονομική κρίση της τελευταίας πενταετίας. Την ίδια ώρα, μόλις ένα 10% πιστεύει ότι για την κρίση στην Ελλάδα ευθύνονται οι ξένοι, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της ΤΣΙΠΙΟ. Είναι οι εγκληματίες του ελληνικού λαού. Οι 300, ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Αυτοί μας καταντήσανε σε αυτό το σημείο. Σε όλα μαζί. Κάτι και διαφθορά, κάτι και η πολιτική μας καλά δεν τα πήγανε τα πράγματα. Τι να τους κάνω τους ξένους, εγώ τι κάνω εδώ στην Ελλάδα. Σαν πολιτικός έπρεπε να λάβω τα μέτρα μου για τους Έλληνες. Ακόμη, ένας στους δύο θεωρεί ότι το κράτος επεμβαίνει υπερβολικά και δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει πλούτο. Ενώ το 50% είναι αντίθετο στις ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και το 41,6% δηλώνει ότι είναι υπέρ της υψηλής φορολόγησης. Αρκεί όμως αυτή να συνοδεύεται από ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας για όλους. Από τους ίδιους του εαυτού μας. Για κυβερνησία δηλαδή. Δεν αλλάζει τίποτα. Θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο και χειρότερο, όπως βλέπω. Η πολιτική δική μας δεν είναι σωστή. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση. Το ευρώ, το οποίο ήταν ένα ακριβό νόμισμα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Γιατί δεν γινόμαστε ανταγωνιστικοί. Και όλοι και ο κόσμος, το οποίο δεν ενημερώθηκε ώστε να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Τώρα στην ερώτηση για το ποιες είναι οι βασικές αιτίες της μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής που υπάρχει στην Ελλάδα, το 36,6% την αποδίδει στην απουσία ελεκτικών μηχανισμών, το 32,3% στη μη ανταποδοτικότητα από τη μεριά του κράτους, ενώ 2 στους 10 την δικαιολογούν ως συνυφασμένη με την κουλτούρα του Έλληνα.